Εδώ είμαστε ακόμα μία φορά για να τα πούμε με απλά λόγια. Έχω ξεκινήσει και τις λέω αυτές τις εκπομπές απλά λόγια για το επιμελητήριο και το θετικό είναι ότι έχει αρχίσει και υπάρχει λίγο περισσότερο ενδιαφέρον από νέους ανθρώπους, ανθρώπους που δεν έχουν ασχοληθεί ξανά μετά του επιμελητηρίου, να ακουστεί και η δική τους άποψη, γιατί βλέπουν ότι ο διάλογος γύρω από το επιμελητήριο χαραμίζεται πάρα πολύ χρόνο σε πράγματα που θεωρώ και εγώ και από ό,τι καταλαβαίνω και αυτοί ότι είναι επουσιώδη. Έτσι σήμερα έχω έναν από αυτούς, σήμερα είχα και την τύχη να κάνω στην εκπομπή μου στο ραδιόφωνο έναν άλλον υποψήφιο με τον οποίο μιλήσαμε για την ανάγκη τα τεχνικά επαγγέλματα να υπάρχουν στο επιμελητήριο. Έναν τέτοιο άνθρωπο έχουμε και στην τηλεοπτική εκπομπή, τον Δημήτρη τον Παρετάκη. Δημήτρη, να σε καλωσορίσω. Καλημέρα. Τεχνικά επαγγέλματα λοιπόν να εκπροσωπηθούν στο επιμελητήριο και είναι σημαντικό ότι οι άνθρωποι που δεν είχαν ασχοληθεί ξανά στο παρελθόν αποφασίζουν να βγουν μπροστά. Εκτός αέρα μου πες πολλά. Θέλω να δω και τι θα πούμε μπροστά στον κόσμο που μας βλέπει. Ο Δημήτρης Παρετάκης λοιπόν είναι επαγγελματίας 30 χρόνια. 32. 32 χρόνια. Γιατί ήταν η πρώτη φορά που ασχολήθηκες τώρα με το επιμελητήριο? Ανέκαθεν ασχολιόμουν με το θεσμό του επιμελητηρίου. Παρακολουθούσα τις δράσεις. Αλλά επειδή είχαμε περάσει κάποιες καταστάσεις και εμείς περίεργες με την κρίση με όλα αυτά, θεώρησα από τη στιγμή που αυτά αποτελούν παρελθόν ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή με όλη αυτή την εμπειρία που έχω να προσφέρω κι εγώ κάτι στην εξέλιξη αυτού του θεσμού του επιμελητηρίου. Ξέρεις, όταν βλέπει κάποιος που δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με αυτά και πρώτα απ' όλα να σου πω ανοιχτά ότι θέλω ανθρώπους να συμμετέχουν και ειδικά είναι και η πρώτη τους φορά ακόμα, εμένα με κάνει ακόμα πιο χαρούμενο. Όμως ας ούρθει άλλος και να μου πει έλα ήρθε και αυτός να μας σώσει. Σίγουρα θα το έχεις πει και εσύ στο παρελθόν αυτό για κάποιους. Έχεις δίκιο. Τι είναι αυτό που μπορείς εσύ να προσφέρεις αν εκλεγείς στη διοίκηση του επιμελητηρίου λοιπόν? Εγώ θεωρώ ότι αυτά τα χαρακτηριστικά που έχω και με χαρακτηρίζουν σαν επιχειρηματία, όπως η επιμονή και η υπομονή που έχω, για όσους με ξέρουν καταλαβαίνουν τι λέω, αλλά και η διάθεση για εξέλιξη που έχω συνεχώς στο επάγγελμά μου, θεωρώ ότι είναι βασικά στοιχεία που πρέπει να έχει ένα μέλος για να προσφέρει στο επιμελητήριο. Αυτοί που έχουν εκλεγεί σε όλες τις προηγούμενες διοικήσεις δεν έχουν προσφέρει? Έχουν προσφέρει, φυσικά και έχουν προσφέρει. Σε ρωτάω γιατί ο επικεφαλής σας έχει επαξιώσει πλήρως την προηγούμενη αρχή, την περιφερειακή αρχή και απ' την άλλη μεριά βλέπουμε 250 άνθρωποι ότι είναι υποψήφοι σε αυτές τις εκλογές. Κάτι θα πήγε καλά. Δεν μπορεί να είναι τόσο τραγικά τα πράγματα όσο τα λέει ο Παναγιώτης Πιτσάκης. Δεν το είπα κιόλας αυτό. Είσαι υποψήφιος με τον Παναγιώτη Πιτσάκη. Η αλήθεια είναι ότι, για να κάνουμε και λίγο χιούμορ, ότι για να υπάρχει τόσο μεγάλη συμμετοχή, ίσως και άλλοι 249 να σκέφτονται όπως εγώ. Και το γεγονός του ότι ό,τι και αν έχει γίνει και ό,τι και αν έχουν προσφέρει προηγούμενες διοικήσεις, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω εξέλιξη. Καλά, εκτός του καλού πάντα είναι το καλύτερο, αλλά ενστερνίζεσαι εσύ την άποψη του επικεφαλής σας ότι ήταν ανεπαρκής η προηγούμενη αρχή στο επιμελητήριο? Η αλήθεια είναι ότι επειδή καταβαίνω για πρώτη φορά και συμμετέχω σε αυτήν τη διαδικασία, δεν γνωρίζω τόσα πολλά πράγματα για να μπορώ να είμαι σωστός, δίκαιος και συνεπής σε αυτό που θα σου πω. Παιδιά, επιτέλους έχουμε έναν άνθρωπο που είπε ότι δεν ξέρει δημόσια. Είναι σπάνιο φαινόμενο. Το μόνο που ξέρω είναι ότι, και αυτό είναι ο λόγος δηλαδή που συμμετείχα, είναι ότι ο Παναγιώτης ο Πιτσάκης, που για μένα ήταν τιμή μου το γεγονός ότι με κάλεσε να συμμετέχω μαζί του σε αυτόν τον αγώνα που θα δώσει για το επιμελητήριο, είναι ένας πάρα πολύ καλός και αυταπόδεικτα πολύ δυνατός επιχειρηματίας και θεωρώ ότι τέτοιοι επιχειρηματίες είναι αυτοί που μπορούν να πάνε πάρα πολύ καλά και ως διοικήσεις σε επιμελητήρια ή σε οτιδήποτε άλλο ασχολούνται. Τώρα τα άλλα θεωρώ ότι θα κρυθούν. Χωρίς να μου πεις αν είναι ένας, δεν θα μου πεις ποιος. Συζήτησες και με άλλο υποψήφιο πρόεδρο? Συζήτησα. Και με τους δύο ή με έναν? Ήρθε πιο μετά η πρόταση του άλλου
Και αλλά είχα δώσει το λόγο μου και εγώ είμαι τέτοιος τύπος, δεν, άμα πω κάτι τελειώνει εκεί. Μπορώ παρόλο να... που εκτιμώ και τους άλλους. Εγώ μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό, ότι ο λόγος του Δημήτρου Μπαρετάκη είναι συμβόλαιο. Να πάμε λίγο, να αφήσουμε λίγο την παρελθοντολογία και να πάμε στο μέλλον του επενδυτηρίου. Ποιες πιστεύεις εσύ, εσύ όμως, δεν θέλω να μου αρχίσεις να μου απαριθμίσεις τη συνδυασμού, τη λογική, ποιες πιστεύεις εσύ ότι πρέπει να είναι οι προτεραιότητες της επόμενης διοίκησης του επενδυτηρίου? Κοίταξε, ακούω συχνά σε διάφορες συζητήσεις ότι υπάρχουν κάποια παράπονα από τα μέλη του επιμελητηρίου, ότι δεν ενημερώνονται σωστά για το επιμελητήριο, δεν γνωρίζουν τι γίνεται με τα προγράμματα ΕΣΠΑ, δεν γνωρίζουν τις δράσεις του επιμελητηρίου, κάποιες ομιλίες. Εκεί ίσως να μπορούσαμε λοιπόν να ήμασταν λίγο πιο συνεπείς, πιο τακτικοί. Εξωστρέφεια υπάρχει πάντως, βγαίνουν δελτία τύπου, ανακοινώνονται. Κοίταξε, η αλήθεια είναι, αν κρίνω και από τον εαυτό μου για να μιλάμε, να λέμε και λίγο την πραγματικότητα, ναι, τα ανακοινώνει αυτά το επιμελητήριο στο site του. Δεν κάθεσαι όμως να διαβάσεις όλα αυτά τα πράγματα. Ίσως αν γινόταν κάτι λίγο πιο απλά, ίσως και με ένα newsfeed, ας πούμε. Μια περίληψη δηλαδή των δράσεων ή ότι, ήταν, ότι έγινε ή είναι να συμβεί. Ξέρεις, να βγαίνει. Και αυτή την ιστορία με το GDPR που μας έχει αλλάξει και τα φώτα. Ότι δεν μπορεί να... πρέπει να περάσετε όλοι οι επιχειρηματίες να υπογράψετε ότι δέχεστε να σας στέλνει το επιμελητήριο email. Είναι αστεία αυτά τα πράγματα. Να το κάνουμε, ρε φίλε Θήμιο, να το κάνουμε. Γιατί το έχουμε κάνει στην κάθε εταιρεία που αγοράζουμε μία μπάλα, ένα παπούτσι ή μία μπλούζα. Και γράφουμε αν αποδεχόμαστε τους όρους από κάτω. Οπότε να το κάνουμε αυτό το πράγμα και επιτέλους να με δική μας, ας πούμε, βούληση θέλουμε και ζητάμε να ενημερωνόμαστε. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολο. Και έτσι προχωρήσαμε, πήγαμε παρακάτω. Νομίζω αυτά είναι θέματα που λύνονται πάρα πολύ απλά. Πάντως οφείλουν και οι επαγγελματίες να ενημερώνονται από μόνοι τους, δηλαδή να δείχνουν και αυτή τη διάθεση να ενημερωθούν για τις εκδηλώσεις του επιμελητηρίου. Έχεις δίκιο. Καλό είναι να έρχεται και ένα email. Έχεις δίκιο. Και δεν ξέρω τη δική μας ευθύνη ποτέ. Αλλά θα το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά, γιατί και εσύ επιχειρηματίας είσαι. Δεν έχει σημασία ο κλάδος. Τα προβλήματα που έχουμε είναι τέτοια που αυτή τη στιγμή περισσότερος κόσμος είναι προσιλωμένος στο πώς θα τρέξει σωστά την επιχείρησή του. Είναι και δύσκολες εποχές. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα τώρα, τα γνωρίζεις. Και συνεχώς όλο και δυσκολεύουν και σφίγγουν. Εντάξει. Πιστεύω ότι κάτι θα γίνει. Υπάρχει τεχνολογία, μακάρι να μπορέσουν. Θεωρώ ότι και σε όλες τις παρατάξεις πιστεύω ότι η εξωστρέφεια ότι θα είναι αυτός ο σκοπός στις επόμενες, μετά από αυτές τις εκλογές. Και στο κάτω-κάτω είδαμε ότι ακορευόμαστε, φεύγουν, αν γίνανε τα στοιχεία όλων μας, πώς σε πήραν τηλέφωνο, θα ψηφίσεις, πώς θα ψηφίσεις και τέτοια, πού βρήκαν τα τηλέφωνά μας, πού βρήκαν τα email. Μα ρε φίλε τώρα, οι περισσότεροι αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα. Τι σημασία έχει τώρα αν είναι κάποιος υποψήφιος, ας πούμε, στον ένα συνδυασμό ή στον άλλον, ή εγώ εδώ που είμαι. Όλοι αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα. Από τις 2 του μηνός και μετά ξαναγυρνάμε στην πραγματικότητα. Τι να λέμε τώρα δηλαδή. Τα προβλήματα είναι συγκεκριμένα για όλους. Εξωστρέφεια φυσικά, γιατί μόνο έτσι μπορεί να γίνει κάτι. Δεν νομίζω όμως ότι εξαντλείται το όραμά σου μόνο στο να έρχονται email για τις εκδηλώσεις του επιμελητηρίου. Άλλα που πρέπει να γίνουν στον πρωτογενή τομέα, ας πούμε, στις υπηρεσίες. Εγώ προσωπικά, αν με ρωτάς, και αυτό έχει γίνει και κάποια προσπάθεια από το επιμελητήριο, από όσο γνωρίζω στο παρελθόν, το γεγονός ότι έδωσε, ας πούμε, τις πιστοποιήσεις σε επαγγελματίες που ασχολούνταν με γερανούς ή χειριστές Clark. Αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Security. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Μακάρι να γινόταν και σε άλλους, άλλους τομείς. Δηλαδή, ακόμα και στη δική μου τη δουλειά. Λέω εγώ ότι ξέρω τη δουλειά μου. Την ξέρω πιστοποιημένα σωστά ή η εμπειρία μου με κάνει. Θες να σου πω τώρα. Αρκεί γι' αυτό. Αυτό που λες ακριβώς για τη δικιά σου δουλειά. Σήμερα είχα μία συνέντευξη για την τηλεοπτική μου εκπομπή με έναν άνθρωπο από το Ενεργειακό Ινστιτούτο και μου έλεγε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Δεν είναι καλά, δεν γνωρίζουν τις νέες εξελίξεις. Εσύ μπορεί να έχεις παρακολουθήσει αναρρύθμιτα σεμινάρια. Είσαι και σε μία ηλικία που ψάχνεσαι, υπάρχουν πάρα πολλοί συναδελφοί σου. Και πολλές φορές δεν αρκούν κιόλας. Που μπορεί να είναι πάρα πολύ καλοί επαγγελματίες, όμως να μην έχουν την ευκαιρία να πάρουν σωστή γνώση.
Αυτό πιστεύεις ότι μπορεί να το κάνει το επιμελητήριο, δηλαδή να πάει στους αλουμινάδες, να γίνει και σε αυτούς που ασχολούνται με τις αλουμινοκατασκευές, με τα κουφώματα, γιατί η ενεργειακή μετάβαση είναι το μεγάλο στοίχημα. Και να σας πει τις εξελίξεις της τεχνολογίας. Θεσμικά θεωρώ ότι πέρα από τι μπορούμε να κάνει ο κάθε ένας από εμάς και κατά πόσο ψάχνεται, νομίζω ότι θα μπορούσε να το κάνει. Να προσκαλέσει κάποιους ειδικούς μέσα από τις μεγάλες εταιρείες, αν μιλήσω για τη δική μου τη δουλειά, από τις μεγάλες εταιρείες κατασκευών, ας πούμε, αλουμινίου, να μας πούν πέντε πράγματα, ή οικονομολόγους, πώς να τρέχουμε τη δουλειά μας. Και ειδικά το δικό σου αντικείμενο θέλει. Επειδή μπαίνουν αυτά όλα στο εξοικονομώ, σε όλα αυτά τα πράγματα. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αν ξέρεις τη δουλειά. Είναι η κοστολόγηση. Πρέπει να γίνεις λογιστής πια. Πρέπει να γίνεις οικονομολόγος στη δουλειά σου επάνω. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Πρέπει να έχεις γνώσεις διοίκηση επιχειρήσεων. Να έχεις δει έστω και τις πιο απλές. Μάρκετινγκ. Να ξέρεις να επικοινωνείς. Να καταλαβαίνεις λίγο τι γίνεται, τις εξελίξεις, τι έρχεται. Δεν είναι τόσο απλά. Αυτά φυσικά θεωρώ μόνο με ενημέρωση, μερίδες σχετικές κτλ. Οργανωμένα. Και για τους άλλους κλάδους, όχι μόνο για το δικό μας. Όχι, απλώς βολεύει, γιατί τώρα ο δικός σου κλάδος είναι αυτός που έχει τα προγράμματα ΕΣΠΑ που τρέχουν αυτή τη στιγμή και είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος για όποιον θέλει είτε να μπει σε ένα τέτοιο πρόγραμμα να υποφεληθεί σαν πελάτης, που εκεί πρέπει να έρθει ο ιδιοκτήτης, ο επιχειρηματίας και να τον βοηθήσει σε αυτά τα βήματα. Γιατί αλλιώς αργεί και αυτός να πληρωθεί, δηλαδή μπαίνει σε αυτές τις διαδικασίες. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι γραφειοκρατία έχει το κάθε πρόγραμμα εξοικονομώ. Τι γραφειοκρατία, τι χρειάζεται για να κάνεις όλο αυτό το πράγμα. Πόσο τρέχει ένας μηχανικός για να μας ετοιμάσει εμάς τη δουλειά, για να μπορέσουμε και εμείς να την τρέξουμε. Αυτό που έχουμε καταλάβει πάντως στο τελευταίο χρονικό διάστημα είναι ότι κανένας δεν μπορεί να δουλέψει μόνος του. Και είναι πολύ θετικό ότι σε αυτές τις εκλογές βλέπουμε από όλους τους τομείς, επαγγελματίες και τεχνικά επαγγέλματα και επιστήμονες, όλοι να είναι υποψήφοι, γιατί έχουν καταλάβει ότι το επιμελητήριο μπορεί να προσφέρει πολλά. Από την πλήρη απαξίωση των προηγούμενων εκλογών που δεν είχαμε, ήταν μουγγιές εκλογές, παρότι υπήρχαν πέντε δυναμικοί συνδυασμοί, δεν ακούσαμε καθόλου για εκλογές σε επιμελητήριο. Αυτή τη φορά έχει ενδιαφέρον, ακούμε πράγματα. Θεωρώ ότι καταλάβαν και άλλοι ότι πρέπει να μην παραπονιόνται μόνο, να μην φωνάζουν μόνο, αλλά αν θέλουν κάτι να αλλάξουν, να προσπαθήσουν και αυτοί με το δικό τους τρόπο να βοηθήσουν ώστε να αλλάξει κάτι, να εξελιχθεί, να γίνει ακόμα καλύτερο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι όποιος πέρασε έχει αφήσει πίσω καμένη γη, αλλά σίγουρα, όπως είπαμε και πριν, κάτι καλό αν έχει γίνει μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερο. Σε αυτό εμείς προσπαθούμε να κάνουμε κάτι. Αυτό που δεν είδαμε πολύ είναι τον πρωτογενή τομέα. Να ασχολούνται, περισσότερο είδαμε εινοποιούς, δεν είδαμε πρωτογενή τομέα να δραστηριοποιείται σε αυτές τις εκλογές. Για την ανάδειξη λοιπόν των τοπικών προϊόντων, πώς θα μπορούσε να βοηθήσει το επιμελητήριο. Κοίταξε, είναι και στο πρόγραμμα το δικό μας, του κ. Πιτσάκη, το να γίνει και αγροτικό τμήμα στο επιμελητήριο. Γιατί πλέον και οι αγρότες δεν είναι αγρότες που ξέραμε, είναι επαγγελματίες με αφημί. Εγγράφηκαν οι αγρότες πλέον στο επιμελητήριο. Αλλά το εγγράφουμε μέχρι το δραστηριοποιείται το επιμελητήριο για να τους βοηθήσει, υπάρχει έτσι μια απόσταση. Απόσταση. Η οποία είναι, ίσως να είναι και δύσκολη συγκεκριμένη, γιατί είναι πολύ δύσκολο να μάθεις κάποιον άνθρωπο που έχει μάθει για 20, 30, 40 χρόνια ενδεχομένως από τον πατέρα του ότι έτσι καλλιεργείται η γη. Αυτά πρέπει να κάνουμε, να τον βάλεις σε μια σύγχρονη διαδικασία, τα οποία υπάρχουν και προβλήματα αυτή τη στιγμή με τις καιρικές συνθήκες στην αλλαγή του καιρού. Έχουν να πάρουν οι περισσότεροι αγρότες 2-3 χρόνια εισοδήματα είναι στην περιοχή μας. Να βρέξει, δηλαδή. Έτσι, σήμερα. Μπράβο. Ενδεχομένως λοιπόν, ίσως αν γίνονταν και κάποιες ημερίδες με επιστήμονες να κατέβουν κάτω, να ενημερώσουν γεωπόνους αυτή την καινούργια, την παλιά γενιά, ξέρω εγώ, των αγροτών, δεν ξέρω. Η νέα γενιά των αγροτών είναι πολύ ψαγμένη και έχουν πάει και έχουν απογειώσει το λιγότερο προϊόν που έχουν από τις προηγούμενες γενιές, το έχουν απογειώσει με πολύ καλές συσκευασίες, με πολύ καλή ποιότητα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που έχει γίνει. Δεν γίνεται αλλιώς. Και πρέπει να στηριχτούν. Και εκεί είναι που θα έπρεπε, εγώ πιστεύω, το επιμελητήριο να κάνει και κάτι παραπάνω, που μέχρι στιγμής δεν το έχει κάνει για πώς να το πούμε, ως θεσμός γενικότερα. Δηλαδή στον Ιστμό,
Υπάρχει εταιρεία, να μην κάνουμε και διαφήμιση τώρα, η οποία παρουσιάζει προϊόντα τα οποία έχει η Κορινθιακή γη. Ναι. Και κάποια από αυτά υπάρχουν και μέσα στο επιμελητήριο. Απ' την άλλη, έφτιαξε περίπτερο η περιφέρεια και είναι ελάχιστα τα πράγματα που μπορεί να δει. Δεν πρέπει να κάνουμε κάτι σε αυτό. Για τους ενοποιούς που είπες πριν, έχουμε 150 ενοποιούς, ίσως και παραπάνω, μέσα στο νομό μας. Τα περισσότερα κρασιά τα οποία βρίσκονται στα wine list των εστιατορίων είναι της Βορείου Ελλάδος. Αυτό, η αλήθεια είναι, δεν έχουμε πάει πάρα πολύ καλά εκεί. Και βγάζουμε φοβερά προϊόντα. Προσπάθειες όμως, Δημήτρη, έχουν γίνει για την ανάδοση τοπικών προϊόντων. Έχουν γίνει για ευσυγνωσία, φιλία, εκδηλώσεις. Δεν πρέπει να γίνονται. Φεστιβάλια. Αν με ρωτάς εμένα γενικότερα, οποιαδήποτε δράση αναλαμβάνεις, δεν πρέπει να γίνεται σπασμωδικά και αποσπασματικά. Δηλαδή, πρέπει να τα βάλουμε κάτω, να δούμε τι πρέπει να γίνεται. Και ενδεχομένως να πρέπει να γίνονται και κάποια, να πάρει ένα χαρακτήρα δηλαδή. Να γίνεται κάθε χρόνο να ξέρουμε ότι πέρα από αυτό που κάνει η ΝΕΜΕΑ επάνω, κάνουμε και εμείς κάτι γενικότερα, είτε για να τους βοηθήσουμε, είτε για να, αυτό που έκανε τις γευσηγνωσίες, τι έκανε η αρχαία Κόρινθος, κάτι τέτοιο. Το επιμελητήριο όμως ήταν παρόν εκεί. Ακόμα περισσότερο. Ναι. Χρειάζεται και να είναι και στην κούρα. Χρειάζεται να γίνει και στην κούρα. Χρειάζεται να γίνει για να δούμε. Δεν πρέπει να... Μπράβο, καρύδια, μέλια. Αυτά για να γίνουν όμως χρειάζεται και τη βοήθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης. Συνεργασία. Δεν έχω δει στο πρόγραμμά σας να λέτε ιδιαίτερα πράγματα για συνεργασία με τοπική αυτοδιοίκηση. Είχε δεν μπορεί να λειτουργήσει το επιμελητήριο. Είχε κάνει μία δήλωση ο κ. Πιτσάκης το 21 ότι πρέπει να υπάρχει ευθυγράμμιση επιμελητηρίου, Δήμου και Περιφέρειας το 2021. Ότι δηλαδή, αν δεν γίνεται έτσι. Και αλλάζει όλη η λογική σε μια περιοχή. Έχουμε και αυτό. Δηλαδή, με τις εκλογές του επιμελητηρίου να γίνονται κάθε 6-7 χρόνια. Έχουμε πολύ διαφορετική λογική από δήμαρχο σε δήμαρχο. Οι αυτοδιοικητικοί έχουν ένα δικό τους τρόπο που σκέφτονται και ενεργούν. Οι επιχειρηματίες έχουν έναν άλλον. Οι αυτοδιοικητικοί σκέφτονται ότι πρέπει να επανεκλεγούν. Οι επιχειρηματίες πρέπει να βγάλουν το μήνα και να κάνουν σχέδια για την επόμενη χρονιά. Μέχρι λοιπόν να ξαναγίνει αυτό, να ξαναεκλεγούν, πρέπει στο μεσοδιάστημα κάπως λίγο να τα βρίσκουμε, να συνεννοιόμαστε και να δούμε λίγο τι μπορεί να γίνει, γιατί στο τέλος της ημέρας όλοι έχουμε τα ίδια προβλήματα. Εσύ πιστεύεις ότι μπορεί να συνεννοηθεί ο Δήμος, ο Δήμαρχος με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου? Αλλού έχει γίνει. Εδώ δεν τα έχουμε καταφέρει. Και γιατί, εγώ εδώ δεν μπορώ να καταλάβω. Εδώ πέσαν εκλογές με τον έναν, με τον πρόεδρο του επιμελητήριου, να είναι απέναντι σε υποψήφιο δήμαρχο. Μα τώρα θέλεις να σου πω κάτι. Εμένα, ας πούμε, είμαστε όλοι φίλοι μέσα εδώ στην Κόρινθο. Με έπιασαν, ας πούμε, ένα-δύο φίλοι. Γιατί κατεβαίνεις με αυτό το συνδυασμό, δεν κατεβαίνεις με έναν. Ρε, εσύ, του λέω. Ποιο είναι το πρόβλημα? Τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουμε. Ότι ο υποψήφιος. Ναι, ξέρω εγώ και τέλος πάντων. Μα τα ίδια προβλήματα σαν επιχειρηματίες δεν έχουμε. Στις 2 του μηνός θα ξαναεπιστρέψουμε όλοι στις δουλειές μας και θα έχουμε ακριβώς τα ίδια προβλήματα. Εσύ από τη δική σου πλευρά το αντιμετωπίζεις έτσι. Μην παίρνεις έργο. Πίστεψέ με. Μετά τις προηγούμενες εκλογές. 70-80% πιστεύω θα είναι έτσι. Μετά τις προηγούμενες εκλογές του επιμελητηρίου για κανένα δίμηνο είχαμε 60 μέρες φαγούρας μέχρι να μπορέσουμε να. Και για να κλείσουν οι πληγές μετά από αυτές τις διαδικασίες ήταν μια έντονη διαδικασία. Εγώ, φίλε μου Θύμιο, μιλάω για την πραγματικότητα. Τώρα, πώς τρώγεται ο καθένας είναι ένα άλλο θέμα. Εγώ μιλάω για τα προβλήματα που κάθε επιχείρηση θα αντιμετωπίζει από την επόμενη κιόλας μέρα. Μάλλον και από την προηγούμενη, απλά επειδή μεσολαβή Σαββατοκύριακο, έχουμε μία παύση. Από την επόμενη μέρα ξανά τα ίδια. Το γεγονός ότι ο φίλος μου που είναι σε μία άλλη παράταξη το βλέπει αλλιώς το έργο, εγώ το βλέπω λίγο διαφορετικά και μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, ίσως αυτό να είναι και η υγεία. Εγώ πάντως σε βλέπω σε βιομηχανική κατασκοπία. Σε βλέπω να πίνεις καφέδες με υποψήφιους από άλλους συνδυασμούς. Γιατί παραμένουν πάντα φίλοι. Και έτσι το είδα από την αρχή. Θα τα καταφέρουμε να το κρατήσουμε αυτό. Θα κάνουμε την προσπάθειά μας. Ή θα αρχίσει ανθρωποφαγή όσο πλησιάζουμε. Άκου να δεις. Ό,τι και να γίνει, εγώ θα πάρω τα δεδομένα αυτής της εκλογικής διαδικασίας και θα δω τι θα κάνω και στο μέλλον. Αν δω ότι υπάρχει αυτό, εμένα δεν μου κάνει. Εγώ είμαι της δουλειάς χωρίς πολλά λόγια. Και να προχωράμε.
Εγώ θα σου πω ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι ότι οι άνθρωποι όπως ο Δημήτρης Μαρετάκης ασχολούνται με τις εκλογές και μετά την επόμενη μέρα, αν δεν εκλογούν, απογοητεύονται και δεν ασχολούνται. Δεν είναι λίγοι αυτοί. Δηλαδή, είδαμε πάρα πολλούς νέους ανθρώπους, νέους μάλλον που μπαίνουν για πρώτη φορά στις εκλογές κάθε φορά, να σταματάνε μετά να ασχολούνται. Να, από την επόμενη κιόλας εκδήλωση στις προηγούμενες εκλογές του Πμελητηρίου ήταν 28 μόλις άτομα. Ενώ είχαμε πάνω από 200 υποψήφιους και στις προηγούμενες εκλογές. Ίσως γιατί έρχεται η απογοήτευση καμιά φορά ότι «Α, εγώ δεν κέρδισα», «Α, εγώ δεν με τίμησε ο κόσμος», «Α, δεν έχω άλλη δουλειά». Όχι, δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Συμφωνώ, δεν πάει έτσι. Λέμε αυτά τα οποία λέμε, τα ακούσαμε, δεν τα ακούσαμε, εμείς αυτά που πιστεύουμε θα τα λέμε. Από εκεί και πέρα ο κόσμος μπορεί να καταλάβει και μπορεί να ξέρει και τι θα κάνει. Θέλω να κλείνοντας σιγά σιγά αυτή τη συζήτηση, πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά ο διαδικτυακός τρόπος μετάδοσης, ξέρεις, δεν μπαίνει ο άλλος να καθίσει να δει μία ώρα μία εκπομπή. Εγώ θα μπορούσα να μιλάμε ώρες ατελείωτες, όπως έχουμε μιλήσει κιόλας πριν κάνουμε αυτή την εκπομπή. Γιατί Παναγιώτη Πιτσάκη? Εγώ θεωρώ ότι καταρχήν ήταν ο άνθρωπος που με τίμησε ψάχνοντας να με βρει, να μου πει «Δημήτρη, θέλω να με βοηθήσεις σε αυτή τη διαδικασία». Για μένα αυτό ήταν τιμή. Γιατί ήταν τιμή? Γιατί ο Παναγιώτης είναι ένας αναγνωρισμένος επιχειρηματίας, πολύ δυνατός για την περιοχή και θεωρώ ότι τέτοιοι τύποι επιχειρηματιών είναι που μπορούν να βοηθήσουν στο θεσμό του επιμελητηρίου. Από εκεί και πέρα έχουμε και τον ίδιο τρόπο σκέψης. Αυτό που σου είπα πριν. Επιμονή, υπομονή και διάθεση για εξέλιξη. Θα μας πω και γιατί, Δημήτρη Μαρετάκη, γιατί υπομονή, επιμονή και διάθεση για εξέλιξη. Και γιατί? Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορούμε να λέμε θα κάνουμε αυτό και θα αλλάξει την επόμενη στιγμή. Δεν μπορώ να πω εγώ «Α, θέλω αυτό και άλλαξε την επόμενη μέρα, α, και τι ωραία». Πρέπει να γίνουν κάποιες κινήσεις συγκεκριμένες. Αφού γίνουν, αρχίζεις βλέπεις το αποτέλεσμα. Πώς βλέπεις, πώς πάνε αυτές οι εκλογές? Υπάρχει αποδοχή σε αυτή την ομάδα που έχετε φτιάξει και στο πρόγραμμα? Ασχολείται ο κόσμος καθόλου με το πρόγραμμα? Σου έχει ζητήσει να δει τι είναι αυτό που λέτε ότι θα φέρετε το καινούργιο? Πρόσεξε τι θα μου πεις, γιατί Όχι, ε. Βλέπω μία δυσπιστία. Δεν πιστεύουν τα προγράμματα. Ναι. Βλέπω μία δυσπιστία. Ενδεχομένως ναι. Αφού δεν μας κυνηγάνε όταν τους παίρνουμε κανένα τηλέφωνο, μάλλον ναι. Ή έχουν μεγάλες ανοχές. Άρα... ή είναι πολύ ευγενικοί. Πιστεύεις ότι περισσότερο παίζει ρόλο το ποιοι είναι οι άνθρωποι και λιγότερο, γιατί έτσι κι αλλιώς τα προγράμματα για να υλοποιηθούν χρειάζεται διαθέτηση. Βέβαια, ρε φίλε. Βέβαια. Τι λέμε τώρα. Και πρέπει και ακόμα και μεταξύ διαφορετικών συνδυασμών. Άντε και αύριο μεθαύριο βγήκαμε που λέει. Και είμαστε στο ίδιο τραπέζι. Μην μπορούμε να συνεννοηθούμε δηλαδή μεταξύ μας. Ωραία. Με πρόλαβες στην τελευταία μου ερώτηση. Αν δεν βγει ο Παναγιώτης Πιτσάκης πρόεδρος, εσύ εκλεγείς. Είσαι έτοιμος να είσαι στο πλευρό του επόμενου πρόεδρου, όποιος και είναι αυτός? Όταν θα υπάρχουν σωστές θέσεις, μέχρι και να τις υποστηρίξω μπορώ. Νομίζω τα είπα όλα. Ναι, νομίζω τα είπες όλα. Σε ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν είσαι superstar της πολιτικής, ούτε έχεις κάνει 500 συνεντεύξεις. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι κάναμε μια συζήτηση όπως θα έκανες με οποιοδήποτε. Γιατί είπαμε αλήθειες. Συζητήσαμε για την πραγματικότητα, για τα προβλήματα που μας απασχολούν. Και γι' αυτό που βλέπουμε. Να σου ευχηθώ και καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, αυτός ήταν ο Δημήτρης Μαρετάκης, υποψήφιος με τον Παναγιώτη Πιτσάκη σε εκλογές του επιμελητηρίου. Ασχέτως τον ποιον συνδυασμό θα αποφασίσετε να ψηφίσετε και ποιον υποψήφιο, αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να πάτε να ψηφίσετε. Γιατί αλλιώς θα πάνε κάποιοι άλλοι να ψηφίσουν και μετά για ακόμα μια φορά θα λέτε αυτός δεν πρέπει να είναι εκεί. Για να μην είναι αυτός που δεν θέλετε εκεί, πρέπει να φροντίσετε κι εσείς να σηκωθείτε από τον καναπέ σας, από το πληκτρολόγιο και να πάτε να ψηφίσετε στις εκλογές του επιμελητηρίου. Να είστε καλά.